γιατί μαζί του θα δούμε λίγο έτσι αρχικά αυτά τα θέματα με τη θερμοπληξία και τα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει, γιατρέ, καλό μεσημέρι, να μας χτυπήσουν καμπανάκι, με αφορμή βεβαίως και τα περιστατικά στην Εθνική Φρουρά. Θα ξεκινήσει το καμπανάκι, αλλά προτού αναφερθούμε ειδικά για τη θερμοπληξία, ήθελα να αναφέρω ότι τα καλοκαίρια πλέον γίνονται θερμότερα εξαιτίας του ενισχυμένου φαινομένου του θερμοκηπίου και ήδη από το 1990 παρουσιάζει μια συνεχή αυξητική τάση. Ναι. Μαζί με την κλιματική αλλαγή έχουμε πιο συχνούς παρατεταμένους και διαρκείας καύσονες. Οι καύσονες είναι μεγαλύτερης διαρκείας. Έχουμε αυτή τη θερμική υπόρτιση, έχουμε αυτή τη παρατεταμένη υψηλή θερμοκρασία, η οποία επηρεάζει άμεσα τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα το παρόν και το μέλλον φαντάζουν φυσικά πολύ πιο επικίνδυνα και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες και η περιόδη ηλιακή ακτινοβαλία έχουν σοβαρές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Μάλιστα. Αν δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, που κυρίως στην Κύπρο δεν λαμβάνουμε τόσο τα απαραίτητα μέτρα, γι' αυτό θα έχουμε την ηλίαση, τη θερμική εξάντληση, την αφυδάτωση και τη χειρότερα όλο τη θερμοπληξία, που ευτυχώς δεν είναι τόσο συχνή, αλλά δυστυχώς είναι η πιο επικίνδυνη. Εδώ αυτό που πρέπει πώς να κάνουμε... Πώς προλαβαίνουμε τη θερμοπληξία, γιατί... Μάλιστα. Ναι, αλλά προτού να πούμε πώς την προλαβαίνουμε, πρέπει να πω ότι πρέπει να καταλάβουμε τον μηχανισμό του κινδύνου που μας απειλεί, θερμική εξάντληση, η αφυδάτωση δηλαδή, ναι, η θερμοκρασία, τον τρόπο που εκφυλώνονται η μία ή η άλλη, και διότι αν καταλάβουμε τον τρόπο που εκφυλώνονται, mm-hmm, τότε μπορούμε και να προλάβουμε αλλά και να τις αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα είναι πώς μπορεί να ξεχωρίσεις αν είναι θερμοκρασία ή θερμική εξάντληση. Και προχωρώ στο ερώτημα σας. Ναι, να πάω στην πιο απλή, στη θερμική εξάντληση, που είναι η αφυδάτωση, που έχουμε ελάττωση χλωριούχου νατρίου και νερού λόγω της εφίδρωσης. Οπότε, mm-hmm, εδώ εμφανίζονται αρκετά συμπτώματα, να αναφέρω εντάχει ορισμένα: κεφαλαγία, ζάλια, αδυναμία, αίσθημα κόπωσης, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και μια συγκοπή. Η άρρωστη υδρώνουν, αλλά η θερμοκρασία του σώματος είναι φυσιολογική, mm-hmm, ή ελάχιστα ευξημένη, συγκριτικά με τη θερμοπληξία που είναι πάρα πολύ ψηλή. Επίσης, στη θερμική εξάντληση το πρόσωπο είναι οχρό, το δέρμα είναι κρύο και κολλώδες, σε αντιστοιχεία με την θερμοπληξία, όπου το δέρμα είναι θερμό, ξηρό και ερυθρό. Άρα πρέπει να ξεχωρίσουμε πλέον τα συμπτώματα για να μπορέσουμε να φτάσουμε εύκολα στη διάγνωση, διότι, μάλιστα, αν καταλάβουμε ότι είναι θερμική εξάντληση, αφυδάτωση, ξεκινούμε αμέσως. Βάζουμε το άτομο σε ανάπαυση, σε δροσερό περιβάλλον, βγάζουμε όλα τα ρούχα, αερίζουμε τον ασθενή, τον ενυδατώνουμε με υγρά και ηλεκτρολίτες. Και γιατί ηλεκτρολίτες? Διότι χάνουμε αρκετούς ηλεκτρολίτες. Αυτό το άσπρο που είναι πάνω στο δέρμα είναι νάτριο. Διότι οι ηλεκτρολίτες διατηρούν σε φυσιολογικά επίπεδα την ισορροπία των υγρών στο σώμα. Άρα χρειάζονται και ηλεκτρολίτες. Και αν το άτομο δεν φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα που θέλουμε εμείς και τον βλέπουμε ότι ακόμα υποφέρει, πρέπει να σταλεί άμεσα στο νοσοκομείο για να του χωρεί ενδοφλέβια χορήγηση. Που κάτι πολύ πιθανόν έπαθε και ο νεαρός, έτσι. Ναι. Πολύ πιθανόν. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τη διάγνωση. Εγώ αναφέρομαι. Γενικά. Να αντιμετωπίσουμε γενικά εμείς. Όταν βγει η διάγνωση, τότε θα μπορούμε να μιλάμε καλύτερα. Νομίζω αναμένουμε και θα μάθουμε στο τέλος τι έγινε με τους δύο νεαρούς. Γιατρέ, την ερχόμενη εβδομάδα θέλω να σας προσκαλέσω να έρθετε εδώ στο στούντιο, γιατί είναι πολύ το ενδιαφέρον και από τηλεθεατές. Δεν είναι μόνο τα θέματα της θερμοπληξίας, αλλά για το πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτές τις θερμοκρασίες πλέον. Έτσι. Σίγουρα, γιατί πρέπει πλέον να ζούμε με αυτές τις θερμοκρασίες και πρέπει να μάθουμε να ζούμε, αλλά και πώς να αντιμετωπίσουμε. Να τις χειριζόμαστε και να προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Και δεν είναι μόνο οι ευάλωτες ομάδες που πρέπει να προστατεύονται. Όχι. Πλέον όλοι. Όχι. Σήμερα συμμετέχουμε όλοι. Να πω κάτι απλό. Ναι. Ξέρετε ότι μόλις νιώσεις ότι διψάς, ήδη είσαι σε αφυδάτωση.
μπορεί να θέλει να θέλεις αρκετό νερό. Άρα πρέπει να μάθουμε πλέον, όπως και η θερμοκρασία, η οποία είναι υψηλή θερμοκρασία. Για, αν εμπλακεί με υγρασία, τότε το άτομο είναι που κινδυνεύει και σε θάνατο, διότι θα φτάσει σε παραλήρημα, σύγχυση, να έχει σπασμούς, που μπορεί να φτάσει μέχρι και το θάνατο. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, κρατάω αυτό που είπατε, ότι μόλις μειώσει ότι διψάσεις στα αρχικά στάδια φυδάτωσης, άρα πρέπει να μην φτάνουμε ποτέ σε αυτό και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο να δώσουμε όσες πιο πολλές συμβουλές μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Είναι καλύτερα. Ναι, βεβαίως είναι καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Πάω γρήγορα και στον Όκη πίσω, τον κύριο Χαραλάμπο Χαριλάου.